Συνεχίζουμε με την επεξεργασία βίντεο στο YouTube. Θα ανοίξω πάλι εγώ το βίντεό μου, θα πάω στο επεξεργασία. Θα δείξω πώς κάνουμε τώρα περικοπή. Πατάμε λοιπόν εδώ περικοπή και ξεκινάμε, εμφανίζεται εδώ πέρα ένα πλαίσιο μπλε και μπορώ αν θέλω να κάνω το λεγόμενο τριμάρισμα, να κόψω από αριστερά και να κόψω από δεξιά. Και έτσι να τριμάρω που λέμε το βίντεο, να κόψω περιοχές δεξιά και αριστερά. Αν έχω τελειώσει θα πατήσω προεπισκόπηση και μετά αποθήκευση. Αν θέλω όμως να συνεχίσω δηλαδή να κάνω και διαχωρισμό του βίντεο, να κόψω κομμάτι βίντεο στη μέση, ας πούμε εδώ, κάπου εδώ, με το διαχωρισμό τι γίνεται λοιπόν. Εφανίζεται εδώ μια μπλε γραμμή με την οποία αν τη σύρω το ποντίκι μπορώ να κόψω κομμάτι. Αυτό το γκρι είναι κομμάτι που κόβεται, όπως βλέπετε. Τώρα, εδώ το χ, αυτό τι σημαίνει, κάνω ανέρεση του διαχωρισμού, δεν σημαίνει ότι διαγράφω. Το, το κομμάτι του βίντεο ήδη έχει διαγραφεί. Άρα, εδώ λοιπόν, αν το παίξουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ το κομμάτι του βίντεο και μετά θα συνεχίσει κατευθείαν από εδώ. Και έτσι μπορώ να συνεχίσω να πατήσω το pause να συνεχίζω να, να κόβω κομμάτια και άλλο διαχωρισμό και να σύρω λοιπόν εδώ δεξιά ή αριστερά τι θέλω να κόψω. Και έτσι κάνω ένα μοτάζ στο βίντεό μου κόβω περιτά κομμάτια. Όταν έχω περιοχές πιο δύσκολες που πρέπει να έχω ακρίβεια στη θέση, μπορώ να ζουμάρω και να κάνω λοιπόν διαχωρισμό ακριβώς στο καρέ που θέλω και να κόψω δεξιά αριστερά. Και με το ανέρεση μπορώ να ανερέσω μια διαδικασία. Και αν θέλω να μετακινηθώ, εδώ λίγο μου το κρύβει κάπως, μπορώ να μετακινηθώ έτσι με την μπάρα κάτω-κάτω, να μετακινηθώ στη χρονογραμμή ή να επιστρέψω στην εστίαση όπως θέλω. Και έτσι γίνεται η περικοπή του βίντεο και όταν τελειώσω, εδώ είναι σημαντικό, θα πατήσω προεπισκόπηση για να δούμε ότι όντως έχει γίνει ο διαχωρισμός όπως το θέλω και μετά αποθήκευση. Για να αποθηκευτεί το βίντεο εγώ όμω τώρα θα πατήσω απόρριψη αλλαγών. Δεν θα δείξω τι αλλαγέ που έχω κάνει. Θα πατήσω λοιπόν απόρριψη και θα επιστρέψω στην αρχική κατάσταση. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς γίνεται η περικοπή βίντεο στο YouTube.